στομάχι όταν ακούς κάποια πράγματα για ανθρώπους τους οποίους όλοι θεωρούσαμε προβεβλημένους, ταλαντούχους. Είναι μια άλλη εικόνα αυτή, που ο πολλής κόσμος δεν την είχε για το χώρο του θεάτρου και της τέχνης. Προσπαθώ να τοποθετηθώ πάνω στο θέμα και να σκεφτώ τι είναι σωστό, αλλά η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ξεκάθαρα τι είναι καλό και τι είναι κακό. Αλλά έχω γράψει ένα τραγούδι πάνω σε αυτό, που το οποίο λέγεται Στόχος. Και ξεκινάει με τη φράση: το ύφος μου λίγο χαμένο, λίγο μελαγχολικό. Ίσως να φταίει αυτός που φταίει, ίσως να φταίω πάλι εγώ. Ίσως εγώ και αυτός που φταίει να έχουμε κάτι τη κοινό. Ίσως να φταίμε και οι δυο μας, ή κανένας από τους δυο. Τραγουδάω το Μπερδεμένος, το οποίο λέει μέσα: όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Έχω γράψει το άλλο το τραγούδι που λέγεται Τη φωνή μου να βρω, που είναι πολύ βασικό σημείο να βρει τη φωνή σου και να εκφραστεί. Αλλά λέει μέσα και το τραγούδι ότι αυτή η φωνή είναι περιτριγυρισμένη από αγάπη και από φως. Και επειδή θέλω, προσπαθώ να είμαι χριστιανός, δεν είμαι ο καλύτερος χριστιανός του κόσμου, αλλά προσπαθώ να βλέπω τα πράγματα με φως και αγάπη. Και κάποια στιγμή, μέσα στην προσευχή μου, μέχρι που μου απέτρεψε ένας πνευματικός, είχα βάλει και το διάβολο. Έλεγα, Θεέ μου, αφού όλα μπορείς να τα συγχωρήσεις και αφού είσαι φως και είσαι αγάπη, γιατί δεν μπορείς να συγχωρέσεις, να τα βρείτε έτσι. Λίγο με τον διάβολο να τον συγχωρέσεις, να του δώσεις πάλι την αγάπη, να σταματήσει αυτό το πράγμα, η μαυρίλα γύρω μας, η αιώνια μάχη ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Να πορευτούμε όλοι προς το φως. Και τι ωραία που θα ήταν. Αλλά αυτή η μάχη, μου εξήγησε ο πνευματικός μου ότι δεν θέλει ο διάβολος να συγχωρηθεί για κάποιο λόγο. Και είναι δικιά μας υπόθεση να το δούμε αυτό και να το αναγνωρίσουμε, να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας τι είναι καλό και τι είναι κακό. Και τι είναι καλό και τι είναι κακό. Είναι μια παραβολή από τη Γεροντική, που είναι ένας γέροντας ο οποίος είναι ο χειρότερος σε όλο το μοναστήρι. Δεν κάνει ούτε λιτανίες, ούτε προσευχές, ούτε νηστεύει. Και όλοι οι υπόλοιποι μοναχοί λένε αυτός θα έχει κακό τέλος. Γιατί δεν το κάνει σωστά το πράγμα. Και όντως κάποια στιγμή έρχεται η ώρα να φύγει και οι υπόλοιποι μοναχοί ανεβαίνουν στο κελί του να τον δούνε, περιμένοντας ότι θα τον βρουν σε άθλια κατάσταση. Ανοίγουν την πόρτα και ξαφνικά ο τύπος λάμπει επιδερμίδα του, ευωδιάζει μύρο. Και του λένε, μα πώς εσύ που ήσουν ο χειρότερος από όλους μας, πώς εσύ δέχεσαι τέτοιες ευλογίες. Τα αδέρφια μου λέει, ναι, επειδή ήμουν ο χειρότερος από όλους σας, δεν μπορούσα να κρίνω κανέναν από εσάς. Οπότε εγώ φοβάμαι πάρα πολύ να σηκώσω το δάχτυλό μου και να αρχίσω να δείχνω, χωρίς να ξέρω όλα τα στοιχεία, γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, δεν ξέρω γιατί γίνεται, γιατί ξέρω ότι κάθε φορά που σηκώνεις με το δάχτυλό σου και δείχνεις κάποιον, τρία δάχτυλα δείχνουν και σένα. Και καταλαβαίνω ότι είμαστε σε μια εποχή που πρέπει να μιλήσουμε και πρέπει να στηρίξουμε και επειδή έχω περάσει και εγώ από παρόμοια φάση, το θέμα είναι πώς μπορείς... Τι εννοείς έχεις περάσει από παρόμοια φάση? Εννοώ ότι το 50% των ανθρώπων... Έχεις δεχθεί, εννοείς, παρενόχληση? Έχω δεχτεί παρενόχληση. Δεν θέλω να ακουστεί έτσι. Δέχτηκα ένα τραύμα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύς ο κόσμος ο οποίος έχει ζήσει κάτι τέτοιο, όχι μόνο στον χώρο του θεάματος και του θεάτρου. Μιλάμε για το θείο.